Γεια σας αδέρφια και καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους με υγεία. Είμαι ο γκουρού σειρών και ταινιών Σπύρος Ζανάκα και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τα spin-off. Έχω φτιάξει μια λίστα με 5 spin-off που θεωρώ ότι είναι άξια προσοχής. Το spin-off να πω ότι είναι κάτι σαν prequel, δηλαδή βλέπουμε μια ιστορία συνήθως πριν τα γεγονότα ή με περισσότερες λεπτομέρειες, βασισμένα βέβαια σε μια κεντρική ιστορία. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο spin-off και που είναι ο φόβος των ζωντανών νεκρών, Fear the Walking Dead λοιπόν, που είναι βασισμένο φυσικά στο πολύ γνωστό μας The Walking Dead. Το 2015 έχει ξεκινήσει αυτό το spin-off, δεν ξέρω άμα το έχετε όλοι, είναι εις γνώση σας δηλαδή, το ξέρετε. Μπαίνουμε στην 6η σεζόν παρακαλώ, έχουν παιχτεί ήδη 5 σεζόν και βέβαια κάνει μια διασταύρωση με το Walking Dead σε κάποιο σημείο του. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω παρακολουθήσει όλο. Οι 3 πρώτες σεζόν είναι αρκετά ενδιαφέρον μπορώ να πω, εάν είστε λάτρες βέβαια του Original Walking Dead. Η υπόθεσή του ξεκινάει στο Los Angeles όπου ακολουθάει δύο οικογένειες που πρέπει να επιβιώσουν μαζί στην αποκάλυψη των νεκροζώντανων. Αν θέλετε, σε επαναλαμβάνω, του Walking Dead, καλό είναι να του ρίξετε μια ματιά. Συνεχίζω λοιπόν με το Angel. Βασισμένο στην Buffy, τη βαμπυροφώνησα, Buffy the Vampire Slayer, στα αγγλικά ο τίτλος, το Angel μπορώ να πω ότι είναι εισάξιο ή ίσως και λίγο καλύτερο από την Buffy. Παλιά η σειρά παίχτηκε το 1999 μέχρι το 2004. 111 επεισόδια παρακαλώ είχε και βέβαια αφορά τις περιπέτειες του βαμπύρ του Άγγελου που είναι καταραμένος και μετακομίζει στο Λος Άντζελες και προσπαθεί να πάρει ανθρώπους που έχουν υπερφυσικές δυνάμεις και προβλήματα για συμμάχους και να βρει βέβαια και το δικό του σκοπό. Όσοι έχετε δει την Buffy πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Πραγματικά πιστεύω ένα πολύ καλό spin-off και αξίζει το χρόνο σας. Συνεχίζοντας, μια πολύ αγαπημένη σειρά, το Sons of the Anarchy, έχει και αυτό το δικό του spin-off. Ίσως το ξέρατε πολύ, αλλά λέγεται Mayans MC παρακαλώ. Με 21 επεισόδια και 2 σεζόν έχει ανανεωθεί και για τρίτη, σας διαφωτίζω γκουρού, για τρίτη σεζόν το Mayans, που είναι πριν τις περιπέτειες του Jax, βέβαια, του Sons of Anarchy, και μας περιγράφει τη ζωή του Ez Reyes, ενός πρώην χρυσού παιδιού που βγήκε από τη φυλακή και τώρα είναι μαζί με μια συμμορία που είναι κοντά στα σύνορα της Καλιφόρνια και του Μεξικού και ζουν την παράνομη ζωή. Παρόμοιο τύπου το Mayans με το Sons of Anarchy. Θα δείτε μηχανές, περιπέτειες, βία, έγκλημα, thriller. Γενικά, αν σας άρεσε το Sons of Anarchy που για πολλούς είναι από τις αγαπημένες σειρές, θεωρώ το Mayans αξίζει να του ρίξετε ένα βλέφαρο. Ένα από τα καλύτερα spin-off θεωρώ είναι οι Αρχαίγονοι, The Originals, με 92 επεισόδια παρακαλώ και 5 σεζόν, τελειωμένη σειρά για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν, βασισμένη στο πολύ γνωστό βιβλίο και σειρά The Vampire Diaries, δηλαδή τα ημερολόγια ενός φρικόλακα. Βλέπω τις περιπέτειες του Κλάους και της οικογένειάς του, μια οικογένεια σε διψασμένων φρικολάκων με πολύ δύναμη, η πρώτη, οι φρικόλακες, οι αθάνατοι, που βέβαια έχουν αντιπαράθεση με τους λυκάνθρωπους και προσπαθούν να κυριαρχήσουν τον κόσμο. Και αυτή η σειρά κάνει σε κάποια στιγμή διασταυρώνεται με το Vampire Diaries σε κάποια επεισόδια. Θεωρώ το Originals πολύ ωραία σειρά, δεν είναι δηλαδή χάση σειρά με βρικόλακες, έχει και κάποιο βάθος. Θεωρώ ότι αξίζει το χρόνο σας αν είστε λάτρης του lore. 5 σεζόν, 45 λεπτά τα επεισόδια, πιστεύω θα σας ικανοποιήσει. Ένα από τα καλύτερα spin-off που υπάρχει εκεί έξω.
Και για το τελευταίο spin-off που θα ήθελα να μιλήσει ο γκουρού Σπύρο Τσανάκα είναι το Πάρε τον Σολ. Better Call Saul, βασισμένο φυσικά στο θεϊκό Breaking Bad. Το Breaking Bad βέβαια μια από τις καλύτερες σειρές σε σκηνοθεσία του Vince Gilligan και το Better Call Saul να πω ότι είναι σε σκηνοθεσία του Vince Gilligan και του Peter Gould που μας εξιστορεί τις περιπέτειες του δικηγοράκου του Jimmy McGill ή αλλιώς Saul Goodman. Διασκεδαστικό το Better Call Saul, δραματικό, περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία που κάναμε, μας έκανε να ερωτευτούμε το Breaking Bad. Πέντε σεζόν ανανεώθηκε και για έκτη που δυστυχώς θα είναι η τελευταία. Το θεωρώ ότι πρέπει για το βράδυ, είναι το τέλειο υπνοτικό, γιατί αυτή η σειρά μας χαλαρώνει. Η ερμηνεία πραγματικά του δικηγόρου είναι απίστευτη. Και βέβαια μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα για το αγαπημένο μας Breaking Bad και περιμένουμε επιτέλους να γίνει και κάποια διασταύρωση. Να πω ότι βέβαια το Better Call Saul είναι βασισμένο πριν τα γεγονότα του Breaking Bad και του καθηγητή Walter White. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερο spin-off εκεί έξω. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Είμαι ο Γκρούσιο και ταινιό Σπύρο Τσανάκα. Να είστε καλά αδέρφια, να είστε γεννητοί. Σας χαιρετώ, γεια σας.